ακόμα και σε εκείνα που νομίζεις ότι δεν υπάρχει retouch, ναι, υπάρχει retouch. Το μίνιμουμ να φαίνεται όσο πιο λίγο γίνεται. 1980 που προωθήκε το Photoshop, mm-hmm, μιλούμε για ψηφιακή εικόνα, την οποία επεξεργάζεται. Σωστά. Το χώρο της μόδας, το χώρο του κινηματογράφου, βλέπεις το, όλα ήταν λυμμένα, ωραία, περιποιημένα. Γίνονται εκθέσεις. Κοίτα, χρειάζεται να ενημερώσεις τον κόσμο. Χρειάζεται να δείξεις για οποιοδήποτε θέμα. Mm-hmm. Χρειάζεται να δείξεις του κόσμου για ποιο λόγο θεωρείται τέχνη. Έχει πολλοί κόσμοι που φοβάται αυτή τη στιγμή του AI. Ότι να μας πιάσει τις δουλειές μας. Ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Είναι πολλά πιο εύκολο να κάνεις πράγματα. Πρέπει να φάσει παραπάνω που είσαι φωτογράφος. It's okay. It's okay. Καλώς ορίσατε στο WhatsApp, μία προσφορά της Τράπεζας Κύπρου. Σήμερα έχω μαζί μου τον Νικόλα Λουκά. Νικόλα μου, καλώς όρισες. Γεια σου, Μαριλένη. Ο Νικόλας είναι φωτογράφος, πολύ δραστήριος. Αυτό που μου έκανε εντύπωση σε σένα είναι ότι φωτογραφίζεις και στον ελεύθερο σου χρόνο. Και χώρο και χρόνο. Ισχύει. Ισχύει. Ποια η διαφορά, ή νιώθεις διαφορετικά όταν είναι μια φωτογράφηση που την κάνεις επειδή θα πληρωθείς ή που σου την ανέθεσαν, από μια φωτογράφηση που θα την κάνεις επειδή θέλεις? Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Α, για πες. Στο ένα δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Okay. Δηλαδή, θέλει ο πελάτης, σου δείχνει mood boards, δείχνει σου τι έχεις σαν στόχο και εσύ πρέπει να το εκτελέσεις. Και στο άλλο, κάνεις ό,τι θέλεις. Άρα είναι πιο ωραία, δηλαδή, να κάνεις ό,τι θέλεις. Κάνεις ό,τι θέλεις για να παρουσιάσεις του πελάτη, για να σε κλείσει να κάνεις τις δουλειές. Σωστά, λειτουργεί και σαν πορτφόλιο, ας πούμε. Έχεις απόλυτο δίκαιο. Το να κάνω ό,τι θέλω δουλεύει σαν βιτρίνα μου, ώστε να έρθει ο πελάτης, να με κλείσει, να πει τούτο που κάνεις, αρέσκει μου, θέλω να το κάνουμε στα δικά μου τα προϊόντα, στα δικά μου τα κόνσεπτ. Έτυχες όμως να έρθει ένας πελάτης να σου προτείνει κάτι που εσένα, ρε παιδί μου, σε βρίσκει εντελώς αντίθετο, που διαφωνούσε με την αισθητική σου, ας πούμε, ή με την ιδιοσυγκρασία σου? Υπάρχει το πράγμα και δεν παίρνεις τη δουλειά. Αλλά υπάρχει και το αντίθετο, το ανάποδο. Να σε πάρει, να φωτογραφίσεις και να σου πει ότι δεν μου αρέσει η δουλειά. Εμπληγώνεσαι πάρα πολλά. Και αμέ είναι λάθος επιλογή του πελάτη. Okay. Γιατί δείχνω σου τι κάνω και έρχεσαι και ζητάς μου και θέλεις κάτι άλλο. Μάλιστα. Μετά. Φανταζούμαι όμως όταν βιοπορίζεσαι από τούτο το επάγγελμα, έτσι, εν έχεις πάντα την πολυτέλεια να λες όχι. Κάνω λάθος σε δουλειές που μπορεί να μη σε εκφράζουν? Παρά να κάνεις τη δουλειά και μετά να βρίζεις ή μετά να έχεις το γιατί το έπιασα τούτον, γιατί το κάνω τώρα τούτον, καλύτερα να με την πάρεις τη δουλειά. Okay. Φυσικά τούτον έρχεται με τα χρόνια εμπειρίας. Έρχεται με τα παιχνίδια που είσαι στα πόθηκια σου, να το πούμε. Σωστά. Έτσι. Okay. Έκαμε αρκετές φωτογραφίσεις, δούλεψες με αρκετούς πελάτες που μετά ξέρεις να πεις και τα όχι σου. Με σέναν τι άλλαξε από την περίοδο που ξεκινούσες με τον Νικόλα ως φωτογράφος σήμερα? Τι άλλαξε? Πρώτα απ' όλα, εγώ ξεκίνησα τη φωτογραφία που σπόντα, να σου πω. Πώς την ξεκίνησες, πέ μας. Ακούτε ενδιαφέρουσα ιστορία. Είχα πάει να σπουδάσω στην Αθήνα ηλεκτρονικός. Okay. Στον πρώτο μήνα που ήμουν στη σχολή, που είσαι φυσική και μαθηματικά, λέω, δεν θέλω να τα κάνω πλέον φυσικές και μαθηματικά. Τι μου αρέσει? Να βγάλω φωτογραφίες. Ήβρα μια σχολή, επία. Στο νου μου εμένα η φωτογραφία ήταν γάμι βαφτίσια. Ναι. Και τη μόδα που έβλεπα στα περιοδικά τότε στην Αθήνα, ας πούμε. Ναι, στο εξωτερικό. Στην Κύπρο δεν ξέρω πώς στέκει το fashion photography. Ναι. Υπάρχει για το επίπεδο της μόδας που υπάρχει και στην Κύπρο. Σωστά. Είναι οκ, είναι πολλά decent το επίπεδο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ωραία.
στη σχολή είναι μάθα μας και για artist φωτόγραφες, που ήταν λίγο πιο ψαγμένα της δεκαετίας του 70, 80, 90. Και άνοιξε μου λίγο τα μάθηκια μου, okay. Τι άλλο υπάρχει για μέσα έξω. Μετά φκένοντας έξω από τη σχολή, έψαξα να βρω δουλειά. Ναι. Ήμουν πολλά τυχερός που ήβρα μια δουλειά σε ένα στούντιο του Τάσου του Βρετού. Okay. Που μετά από μια εικοσαετία θεωρώ ότι ο Τάσος είναι από τους καλύτερους φωτογράφους και καλλιτέχνες φωτογράφους, που τσίνος μου άλλαξε όλη μου την ιδέα για τη φωτογραφία, πώς μπορείς να φωτογραφίζεις, πώς μπορείς να σε βάλω σε έναν άσπρο τοίχο για να βγάλω ενδιαφέρον φωτογραφίες, πώς μπορώ να πιάω την υδρόγειο που έχουμε δαμε και να βρω κάτι, να χτίσω ένα σενάριο, να χτίσω κάτι γύρω από την υδρόγειο ώστε να έχει ενδιαφέρον. Είναι απλά μια εικόνα. Πάρα πολλά ωραία όταν που λες. Έχω όμως μια απορία. Αφού ήταν το στούντιο δικό του, γιατί σε προσέλαβε εσένα, να κάνεις τι? Σωστό. Είχα πάει σαν βοηθός στον Τάσο. Οι φωτογράφοι χρειάζονται, τουλάχιστον για τη δική μου γνώμη, η δική μου απόψη, ότι πρέπει να έχεις ένα βοηθό. Έως και δύο βοηθούς, έως και τρεις βοηθούς. Οκ. Okay. Που τι κάνουν οι βοηθοί? Οι βοηθοί θα σου στήσουν τα φώτα. Mm-hmm. Έχουμε τους lighting βοηθούς και έχουμε και ο DJ operator. Okay. Δηλαδή, ο βοηθός με τα φώτα θα του πω τι φωτογράφηση έχουμε, θα του πω τι φώτα θέλουμε να στήσουμε. Πάει εκείνος, στείνει τα φώτα και κάνουμε μικρές διορθώσεις μαζί. Μάλιστα. Έχω και τον digital operator, που είναι στα ψηφιακά, ο οποίος φωτογραφίζοντας εγώ, πάνε απευθείας οι εικόνες στον υπολογιστή και ελέγχει αν είμαι φωτιστικά σωστά, αν τα ρούχα είναι τσαλακωμένα, αν το μαλλί πετάσσεται. Α, τούτα διορθώνονται δηλαδή μετά? Θα μπορούσαν να διορθωθούν? Θα μπορούσαν να διορθωθούν, αλλά εκείνη τη στιγμή ο βοηθός ή ο operator, όπως ονομάζεται ο operator, θα σου πει να το προσέξουμε τούτο, έτσι ώστε ο make-up artist, ο hairstylist, ο stylistas να μπορέσουν να τα φτιάξουν επί τόπου. Okay. Να μην χρονοτριβείς μετά, να μην εγκόστος στο retouching. Ναι. Το να τα φτιάξεις μετά στο post-production. Έτυχες όμως, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο retouching να αλλάξεις εντελώς μια φωτογραφία? Σε προσωπικά project, ναι, επιλέγω να είναι όσο πιο ωραίο η φωτογραφία γίνεται. Μάλιστα. Σε δουλειά υπάρχει αρκετό retouching. Ναι. Αρκετό. Φαντάζομαι, ενώ άλλο να είναι μια αφίσα που πρέπει να διαφημίσεις, ξέρω εγώ, έναν άρωμα ή έναν κραγιόν, οπότε πρέπει όλη η προσοχή να εντιαμε και ούλον, το άλλο να είναι ψεγάδιαστο. Τώρα να μου πεις, έχουμε νέα κύματα που κάπως το πράγμα μπορεί να μένει να μένει μονοπόλι πλέον, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι έρχεσαι μετά να παρέμβεις για να το βγάλεις το maximum δυνατόν αποτέλεσμα. Ακόμα και σε εκείνα που νομίζεις ότι δεν υπάρχει retouch, ναι, υπάρχει retouch. Το minimum να φαίνεται όσο πιο λίγο γίνεται. Okay. Θα δεις και σε άλλα που αλλάσεις τα πάντα ούλα, που, ναι, που τα μαγιά σου, όπως σε βλέπω, να είσαι με braids και... Τούτα είναι το AI που τα κάνει. Το να τροποποιήσεις μια εικόνα υπήρχε και πριν το AI. Η ψηφιακή φωτογραφία, να το πούμε έτσι, ξεκίνησε τη στιγμή που σκανάρεις μια εικόνα, δηλαδή που τα τέλη του 1980 που προωθήκε το Photoshop, mm-hmm, μιλούμε για ψηφιακή εικόνα, την οποία επεξεργάζεσαι. Σωστά. Αν πάμε και ακόμα πιο πριν, εξήναν τα φιλμάκια και βάφαντα από πάνω για να κάνουν ψεγάδια στα δέρματα και κραγιόν. Α, το δεν το ξέρα. Ωραία. Άρα, στο χώρο της μόδας ή στο χώρο του κινηματογράφου, βλέπεις, όλα ήταν γλυμμένα, ωραία, περιποιημένα. Άρα υπήρχε παρέμβαση μοντζερών του φιλμ. Ναι, 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 ναι. Και στους κινηματογράφους το ίδιο. Οκ. Okay. Σοκ. Ναι. Δεν είχα ιδέα.
Και μετά έκαναν και άλλα κόλπα, δηλαδή μπορεί να βάλαν πάνω στις, στους φακούς να βάλαν καλσόν για να το κάνουμε ακόμα πιο smooth. Μπορεί να βάλαν βαζελίνη πάνω στο φακό για να γίνει πάλι smooth. Τεχνικές που χρησιμοποιούνταν για να, για να αλλάξουν την ποιότητα της εικόνας. Δεν το έκαναν όμως πιο μπλερι, ας πούμε. Ναι, αυτόν τον πιο μπλερι. Όσο πιο μπλερι, τόσο πιο όμορφοι είμαστε. Ενώ πώς με τα ποτά, όπως λειτουργούν, ας πούμε, να μπει, πολλά ποτά βλέπω σε πιο όμορφο. Ναι, οκ, επειδή βλέπω σε μπλερι. Νομίζω όμως ότι πλέον και η φωτογραφία, όπως και είτε, καταρχάς εσύ φαντάζομαι ως φωτογράφος, βλέπεις ότι και η φωτογραφία είναι τέχνη, ανήκει στις τέχνες. Θεωρείς ότι στην Κύπρο σήμερα αναγνωρίζεται ως τέχνη? Γίνονται εκθέσεις. Κοίτα, χρειάζεται να ενημερώσεις τον κόσμο. Χρειάζεται να δείξεις για οποιοδήποτε θέμα. Χρειάζεται να δείξεις του κόσμου για ποιο λόγο θεωρείται τέχνη. Για ποιο λόγο... Ωραία, να σου το πάρω αλλιώς. Όταν δεις τον Πικάσο... την Κουέρνικα, ας πούμε, που είναι το πιο γνωστό, ο κόσμος λέει, μα δεν μου τούτο, κάνω και εγώ τούτο. Τέλος είναι έτσι. Αν πάεις όμως, όταν ο Πικάσο ήταν 15 χρονών και δεις με τι ρεαλισμό εζωγράφιζε, κατανοείς ότι ο Πικάσο είχε τη γνώση, είχε την τεχνική και πλέον πάει να αυθαιρετήσει. Μάλιστα. Okay. Μπορούσε να περάσει στο επόμενο στάδιο. Μπράβο. Δεν το έκαμνε γιατί έφτιανε του έτσι και έτσι ναι. Το θέλω, έτσι μ' αρέσκει. Ναι. Άρα, αντίστοιχα και στη φωτογραφία, πρέπει να εξηγήσεις του κόσμου, να ξέρει την προϊστορία γιατί θεωρείται τέχνη. Και είναι απλά εύκολα φωτογραφία το παπούτσι μου και το όνομα το τέχνη. Ναι, εγώ είμαι και της άποψης όμως ότι ένας πίνακας που μπορεί, ακόμα και να μην τον κατανοήσω, ενώ γιατί τον έκαμε ένας ζωγράφος έτσι, όπως ακόμα και μια φωτογραφία, αν είμαστε ανοιχτοί, μιλάς στη ψυχή μας. Ενώ να δεις και να πεις είναι ωραία φωτογραφία ή προκαλεί μου ένα συναίσθημα. Εγώ έτσι ορίζω την τέχνη. Ότι η τέχνη έχει τη δύναμη να μας προκαλεί συναισθήματα. Μπορεί να είναι φόβος, μπορεί να είναι θλίψη, χαρά, λύπη, συμπόνια. Έτσι ορίζω την τέχνη, ενώ ότι προκαλεί μας συναισθήματα. Οπότε μια φωτογραφία που μου προκαλεί συναίσθημα, δεν μπορώ να με την αναγνωρίσω ως τέχνη. Προκαλεί σου συναίσθημα, αλλά επίσης όταν πας σπίτι θα τη θυμάσαι τις επόμενες 2, 3, 4, 5 μέρες. Εν τούτον. Εν τούτο. Δηλαδή να σου προκαλήσει το συναίσθημα και να σου μείνει. Και να μου... Όπως και μια ταινία. Μείνει. Και με τις ταινίες έτσι είναι. Είναι το να περάσω τύπου όση ώρα να τη βλέπω, είναι το να με προβληματίσει. Και όσο πιο πολλά την κουβαλώ μαζί μου, όταν που λέει να τη σκέφτουμε, τόσο για μένα πιο υψηλού επίπεδου τέχνη ήταν εκείνο που είδα. Και αν το ξαναδείς να ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα. Αχ, τι ωραίο είναι τούτο. Πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να σου πω ακόμα ένα πράγμα. Ναι. Είχες αναφέρει πλήν το AI ναι. Και αναφέραμε τον Πικάσο ναι. Και τον ρεαλισμό. Έχει πολλοί κόσμοι που φοβάται αυτή τη στιγμή το AI. Ότι να μας πιάσει τις δουλειές μας. Που ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Να είναι πολλά πιο εύκολο να κάνεις πράγματα. Εσύ πρέπει να φάσαι παραπάνω που είσαι φωτογράφος. It's okay. It's okay. να σου πω γιατί it's okay. Γιατί. Αν πάμε ως τα τέλη του 1800, αρχές του 1900, το όμως προσπαθούσε ο κόσμος να αποτυπώσει με τη ζωγραφική, ήταν ο ρεαλισμός. Σωστά. Άρα κάθε τι ήταν ρεαλισμός. Στα τέλη του 1800 ανακαλύφθηκε η φωτογραφία και με το που ξεκίνησαν να βγάλουν φωτογραφίες, εκαλύφθηκε η ανάγκη του ρεαλισμού. Mm. Άρα προχωρήσαμε και σε άλλα είδη τέχνης, όπως ο σουρεαλισμός. Άρα μπορούσε να κάνει την Κουέρνικα ο Πικάσο. Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή, ίσως να είμαστε σε ίδιο σημείο. Το ότι καλύφθηκε μια ανάγκη, άρα μπορούμε να πάμε κάτι άλλο. Ή να δημιουργήσουμε κάτι άλλο. Τώρα με το AI... βοηθά στο post-production απίστευτα. Okay. Απίστευτα. Δηλαδή το Photoshop αυτή τη στιγμή... Να σου πω για το Photoshop που το χρησιμοποιώ. Ναι.
το ότι μου μειώνει το χρόνο μου στο έναν τρίτο ή έναν πέμπτο είναι... Δηλαδή να του γράψεις σμούθαρέμο, ας πούμε. Εν είμαστε ακόμα σε εκείνον το σημείο, αλλά αν πετάς σε ένα μαλλίμπαρο, λέω του ένα remove. Μου αρέσει και κάτι που έχεις εδώ, να του πω και αντικατάστασε μου το με κάτι άλλο. Μου αρέσει και το background, βάρ μου έναν άλλο background. Τούτο μειώνει μου το χρόνο μου, άρα μπορώ να παράξω περισσότερο έργο σε πιο λίγο χρόνο. Μα νομίζω έτσι που κέρδισε ένα έδαφος το AI. Απλά τώρα όταν μπορείς, ξέρω εγώ, να πεις, να βγάλω μια selfie και να του πω βάρμε με τουαλέτα, να έχω ένα σκύλο στο νόμο ως νεράιδα στο δάσος, τσοκάμνη μου το. Ενώ... Κοίταξε, τσίνος που είναι να του δω και την οδηγία του AI, σίγουρα για να μπορέσει το AI να παράξει έναν έργο τέχνης, θέλει και το ανθρώπινο μυαλό που πίσω. Εικάζω εγώ. Γιατί αν του πω, ας πούμε, δείξε μου μια καλλιτεχνική φτιάξε μου μια καλλιτεχνική φωτογραφία, να είναι μέχρι ως ένα σημείο. Θεωρώ ότι για μένα που μπαίνει το creative part, για μένα που υστερεί το AI. Πιο donkey work. Δηλαδή, να του δω και οδηγίες, να τις κάνει. Προς το παρό. Προς το παρό. Εν τούτο που φοβούμαι εγώ. Ας πούμε, εμάς είπα μας ότι σαν voice actors, δηλαδή ηθοποιοί που κάνουμε μεταγλωτήσεις, στο πολύ προσεχές μέλλον θα αρκεί να πούμε μια φορά να πούμε το αλφάβητο, μια φορά τους αριθμούς και θα μας ξαναχρειαστούν ποτέ. Η φωνή μας θα μπορεί να παίξει όλα τα συναισθήματα, όλες τις λέξεις που μόνη της. Ισχύει. Ισχύει και ίσως να είναι ακόμα πιο κοντά από όσο νομίζουμε. Πολλά πιο κοντά, ναι. Έθιεβαζα και κάτι άλλο πρόσφατα, ότι τον ισχύει για ταινίες και για σειρές, ότι να μας σκανάρουν, ας πούμε, 360, ώστε να μπορούν να μας εκμεταλλευτούν όπως θέλουν. Εσύ να φοβίζεσαι τούτον, προβληματίζεσαι για τη δουλειά σου. Προβληματίζομαι, ναι. Εγώ προβληματίζομαι και φοβίζομαι... Φοβίζομαι γενικότερα το virtual reality. Φοβίζομαι τα γυαλιά που μπορεί να φαίνεται, να νομίζω ότι παίρνω το σκύλο μου περίπατον ενώ έναν ύπαρκτος ο σκύλος, ας πούμε. Και να, το πράγμα τι μου προκαλεί εμένα, ας πούμε. Φοβίζομαι γενικότερα η ψευτιά, τσινό που είναι αληθινό και φαίνεται ως αληθινό. Τώρα να μου πεις εν τέλεια που ενέχεις, ας πούμε... Εγώ έχω 10.000 ευρώ να κάνω το γύρο της Αμερικής σε ένα μήνα, οπότε μπορώ να σχολάνω από τη δουλειά μου σε 5-6 χρόνια, να πηγαίνω σπίτι και πω, έλα γυαλάκια μου, πάρτε με στο Las Vegas. Τι ζω στο Las Vegas και εν τέλει, ας πούμε, καταλαβες. Ή στην Ταϊλάνδη, ή στη Σρι Λάνκα, ή όπου θέλω. Να φορώ τα γυαλιά και να νομίζω ότι είμαι τζαμέ. Άρα πια στην καλή του χρήση, θεωρητικά. Θεωρητικά, όμως τούτο, πού είναι να μας πάρει σαν ανθρωπότητα. Προβληματίζουμε. Το κινητό σου χρησιμοποιάς το καθόλου? Χρησιμοποιώ το πάρα πολλά. Ούλα μου, εμπούτσομαι που το κάνω, ναι. Το κινητό σου, πόσον καιρό χρειάστηκε να έρθεις στο σημείο που είναι? Δηλαδή, ξεκινήσαμε το 2007 με το iPhone το 1. Σωστά. Και τώρα έχουμε ένα iPhone 15. Ναι. Άρα, χτιστήκαν πράγματα και πάνω, σιγά-σιγά να σε πάρει και αμέ. Έσου τα βάλαν ούλα μια φάτσα. Σωστά. Έτσι ώστε να το συνηθίσεις, να το αφομοιώσεις και να είναι μέρος της καθημερινότητας σου. Άρα κάπως έτσι εννοείς με το AI. Πιστεύω πως ναι. Ότι ξεκινούμε, ας πούμε, με το ChatGPT το 3,5, είμαστε στο 4.0 αυτή τη στιγμή. Και σιγά σιγά μαθαίνεις, δεν μπορεί να σου κάτσει απευθείας το 15. Να χαθείς. Άρα εσύ θεωρείς το AI περισσότερο σύμμαχο σου ή έναν άγνωστο μελλοντικό ανταγωνιστή? Αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύομαι το AI προς όφελος μου. Μάλιστα. Δηλαδή, concepts που θέλω, βοηθάμε να τα βγάλω σε 5 λεπτά αντί σε 3 ημέρες. Σωστά. Okay. Αν είναι να πάρω κάποιες ιδέες και κάποια ρεθίσματα ώστε να αναπτύξω κάτι άλλο, ενώ χρησιμοποιήσω, γιατί δεν το πιάνω αυτούσιμο τη μουδιά. Μάλιστα. Επίσης, πολλά σημαντικό είναι να μάθεις πώς να γράφεις τα prompts. Πώς να γράφεις, τι να τους ζητάς. Ναι. Δηλαδή, και σε να σου δώσω αν πινέλων, τσεμπολιάδες, ζωγράφισε.
Αν δεν θα ζωγραφίζεις με κάποιον που ξέρει ήδη ή που έχει εκπαιδευτεί πώς να ζωγραφίζει σωστά. Σίγουρα, άρα πρέπει να μάθουμε πώς να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, πώς να γράφουμε σωστά τι ζητούμε για να μας βοηθήσει. Ναι. Το φοβιστικό μέρος του πράγματος του AI, μιλούμε για AI, δεν είναι η ειδικότητά μου. Να το πούμε το πράγμα. Είναι οι απόψεις μας, ως Νικόλας και ως Μαριλένη. Ναι. Δηλαδή, μιλούμε για το AI, γενικά όχι για τη φωτογραφία του AI αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένας αγώνας μεταξύ εταιριών ποιος θα βγάλει το πιο advanced AI. Και ευχριστώ. Ναι. Και μετά και σε έναν αγώνα από χώρες ποιος θα βγάλει πρώτος το πιο δυνατόν AI. Ναι. Άλλες χώρες. Κίνα, Αμερική, έτσι χώρες. Μπράβο. Και εσύ και τώρα και η Σαουδική Αραβία. Και η Σαουδική Αραβία. Που προσπαθούν να τα βγάλουν. Το φοβιστικό του πράγματος, από όσα γνωρίζω αυτή τη στιγμή, ότι δεν γνωρίζουν το πώς δουλεύει. Ή τις εντολές που του διούν, δεν γνωρίζουν το πώς τις ερμηνεύει. Mm. Άρα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να πάει χ. Είναι έναν εργαλείο, όπως πολλά εργαλεία, που στα ακατάλληλα χέρια μπορεί να γυρίσει εναντίον μας. Εγώ έτσι το βλέπω. Ότι όσο δεν έχουμε τον έλεγχο πάνω του, μπορεί να γίνει και λίγο έτσι tricky η φάση του. Έτυχε να δω βίντεο, ας πούμε, που με γνωστές τραγουδίστριες, με γνωστούς γιατρούς, που ήταν κατασκεύασμα AI και έδια ψευδή στοιχεία και παρέπεμπε τον κόσμο να κάνει πράγματα τα οποία τελικά είχα σκοπό να το αποσπάσουν χρήματα. Να τον κλέψουν βασικά. Και ήταν ένα βίντεο δημιουργημένο με AI. Οπότε ήταν το πράγμα στα δικά μου τα μάτια είναι επικίνδυνο. Θα μπορούσε να με βάλει εμένα να λέω το οτιδήποτε. Ισχύει. Το Instagram, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχει βάλει πάνω note ότι εγκατασκευασμένο με AI. Ναι. Που... Με ξέρει shocking πόσα post είδα που τελικά εγκατασκευασμένα με AI. Μπορεί να μην είναι AI σαν AI, δηλαδή μια βούρτσα του Photoshop να χρησιμοποιεί AI ώστε να δημιουργήσει κάτι δίπλα που έσβησα δίπλα. Και το metadata, δηλαδή τα δεδομένα που γίνονται safe στο Photoshop, να λέει στο Instagram ή να λέει μέσα ότι έγινε με AI. Που έναν κατασκευαστεί ολοκλήρη φωτογραφία με AI. Ήταν ένα μικρό πράγμα που μπορεί να έσβησα. Γι' αυτό πολύ πιθανόν να βλέπεις τόσες πολλές με AI. Αναρτήσεις. Ναι. Μεταξύ για το Instagram, αν και μπορεί να ήταν κουβέντα τούτη πριν 2-3 χρόνια, αλλά οφείλω να σε ρωτήσω ως επαγγελματία φωτογράφο. Εσύ θεωρείς ότι με το Instagram γίναμε όλοι λίγο φωτογράφοι και όλοι λίγο ενώ νιώθουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, ότι κάπως η δουλειά σας... σε πολλές αγωγικά να σου το βάλω, υποτιμήθηκε επειδή έχουμε το iPhone ή το smartphone μας και μπορούμε να βγάλουμε. Εγώ βρίσκω πολλά ωραία ότι ο καθένας βρίσκεις το ωραίο, να. Ναι, ναι, ο καθένας μπορεί να αποτυπώσει φωτογραφίες, αναμνήσεις και να τα κρατήσει για χρόνια. Όντως. Έτσι, αμέ που σου εκόστιζε να φωτογραφίσεις, δηλαδή έπιανε σαν φιλμάκι 5 λίρες, άλλο εφάνισε άλλο 5 λίρες. Και στις μισές φωτογραφίες ζούμε κλειστά μάτια. Οκ. Τώρα έχεις το απεριόριστο. Κάλε όσες θέλεις. Το δεν είναι ωραίο, έχεις απολύτω δίκαιο. Όσες θέλεις. Πόσες φωτογραφίσεις με τα παιδιά σου εσύ. Εκατομμύρια. Πραγματικά. Ωραία. Η κόρη μου, ας πούμε, 3 χρόνων, πιάνει το τηλέφωνο και φωτογραφίζει τον εαυτό της, τις πατούσες της. Τα πράγματα έτσι βρίσκω το πολύ γλυκό. Είναι εκατοντάδες κάθε μέρα οι φωτογραφίες. Το που έχει γίνει είναι ότι μια φωτογραφία δεν είναι τόσο timeless πλέον. Τούτον έχει προκαλέσει. Ναι. Ότι δεν μένει να τη θυμάται να αποτυπωθεί σε κάποιον για πάντα. Εύκολα την είδα, την έφυγε η επόμενη. Ναι. Υποτιμήθηκε η δουλειά μας, ναι,
Αλλά αν δουλεύεις με επαγγελματίες, ξέρουν το αποτέλεσμα που μπορείς να φέρεις. Αν τα βγάλουν μόνοι τους και μετά τα συγκρίνουν, βλέπεις τη διαφορά. Τις περισσότερες φορές υπάρχουν και άτομα που βγάλουν μόνοι τους φωτογραφίες που είναι εκπληκτικά. Ναι, είναι έναν ιδιαίτερο μάτι, εννοώ να βλέπει. Δεν ξέρω. Ας πούμε, ο άντρας μου, βέβαια τώρα μου πεις, έχει να κάνει και η δουλειά του, εντάξει. Αλλά μπορεί να θέλω εγώ, όπως είπες, να βγάλω την υδρόγειο και να τη βγάλω για μια flat φωτογραφία που λέει τίποτε και να έρθει και απλά να χαμηλώσει λίγο ή να το πάρει λίγο δεξιά ή λίγο αριστερό κινητό και να το βγάλει και να... καμία σχέση. Οπότε τούτον είναι έναν ταλέντο που μόνο του μάτι, εσύ πιστεύει. Εγώ το ονομάζω έτσι ως έξω από τον χώρο της φωτογραφίας. Ότι έχετε έναν ταλέντο να βλέπετε κάτι, έναν κάδρο που δεν το έχει ο μέσος άνθρωπος. Εκπαιδεύκεται. Εκπαιδεύκεται το θεωρείς. Δεν το φέρεις. Έχει ανθρώπους που ξέρουν και βλέπουν, ναι. Αλλά εκπαιδεύκεται. Και πιστεύω ότι η δημιουργικότητα εκπαιδεύκεται. Έχω τη φίλη μου, τη Μάλαντι Σαμπτάνη, η οποία κάνει το διδακτορικό της αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο, η οποία μέσα από τις έρευνες της έδειξε ότι όντως το creativity μπορείς να το εκπαιδεύσεις. Μπορείς να μάθεις τον άλλον πώς να είναι δημιουργικός. Χρειάζεται φυσικά να κάνεις τη δουλειά, όπως πάει να ποδόσφαιρο και πρέπει κάθε μέρα να... Ναι. να ισχύει τούτο. Παλιά δεν το πιστεύω εγώ, αλλά όντως έτσι είναι. Εκπαιδεύτηκεται το πράγμα, ότι θέλει απλά να είσαι εργάτης της τέχνης σου. Να πεις ότι τώρα θα είμαι δημιουργικός, πρέπει να κάνω το πράγμα. Και ακόμα και όταν δεν έχεις έμπνευση, αν μπεις στη διαδικασία να ξεκινήσεις, να σου έρθει. Έχεις απολύτως δίκαιο. Εσύ πώς... τι ερεθίσματα είσες και ξεκίνησες και τράβησες σε η φωτογραφία? Ερεθίσματα που είχα. Που μικρός εύκαλα φωτογραφίες. Δηλαδή θυμούμαι να είχα πιάσει μιας χρήσης φωτογραφική, εύκαλα ο ενθουσιασμός που να εμφανιστεί ώσπου να έρθει. Μετά στα εφηβικά χρόνια, αν πιέναμε εκδρομές με το σχολείο, ήταν να βγάλω τις φωτογραφίες για αναμνήσεις. Πήγαμε, ας πούμε, Ελλάδα με το σχολείο. Θυμούμαι, είχα κάμερα μαζί μου φωτογραφική που ήταν αναμνήσεις και μετά όλος ο κόσμος ήταν χαρούμενος που ήταν να δει. Άρα τούτη όλη η χαρά που εδίαν μια εικόνα αρέσκε μου. Και η καλή διάθεση. Τι ωραίο, πολλά γλυκή. Να σκεφτείς επίσης, εμείς έκαναμε μια φωτογράφηση κάποια στιγμή στο Λονδίνο. Ναι. Και έχεις μια φωτογραφία προφίλ. Ναι. Ωραία. Όποτε βλέπεις τη φωτογραφία. Θυμούμε. Και γενικότερα θυμούμε το ταξίδι με τις κορούδες στο Λονδίνο. Εν τούτο είναι πολύ ωραίο. Θυμούμε τη χαρά την ημέρα. Θυμούμε την αγάπη. Θυμούμε την φροντίδα που σένει μια για την άλλη. Εν τούτο επανερχόμαστε στο συνέστημα. Και τούτο είναι πάρα πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ, ερώτησα σε εκείνη τη φωτογράφηση. Τώρα εσύ γιατί σπαταλάς την Κυριακή σου? Χαρούμενος να φωτογραφίζω. Ήταν ωραίο να φωτογραφίζω. Δηλαδή και μόνο και μόνο που ήρθατε για μέ. Δημιουργήσαμε ένα δεσμό. Ναι. Όταν βλέπεις την φωτογραφία Τζίνι, πιστεύω ότι σκέφτεσαι, έφκαλες μας ο Νικόλας. Ναι, ναι, ναι. Okay. Έχουμε ένα δεσμό πλέον. Ναι. Ότι αποτυπώθηκε. Ήταν καλές οι φωτογραφίες. Ήταν ωραίες πολλά οι φωτογραφίες. Ήταν πολλά ωραίες οι φωτογραφίες. Στο Λονδίνο πώς εγκατέληξες? Πήγαμε παντού, πάμε παντού. Ας πάω λίγο πιο πίσω στα ερεθίσματα. Ναι. Το πώς ήρθαν και μίλησα και για τον Τάσο τον Βρετό. Ναι. Ο Τάσος ο Βρετός όμως ήρθε αφού επέλεξε τη φωτογραφία. Επέλεξα τη φωτογραφία, ήρθε ο Τάσος. Στον Τάσο, ο Τάσος έχει ένα φίλο, τον Κωνσταντίνο τον Ρίγο. Μάλιστα. Έτυχε την πρώτη ημέρα που πήγα στο στούντιο του Τάσου να δουλέψω. Γνωρίζεις πώς να δουλέψεις τα εργαλεία του? Ναι, δεν είχα ιδέα. Α, είχα ιδέα. Σε πουτζίνους. Δεν είχα ιδέα. Εντάξει, δεν μου έχω... Έχω τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο, θέλει να κάνει μια φωτογράφηση, μπορείς να το βοηθήσεις. Αμέ.
φωτογραφίσαμε, πήγα την επόμενη μέρα, φωτογράφισαμε τον Κωνσταντίνο και αποκτήσαμε μια πολύ καλή σχέση για τα επόμενα χρόνια που έχουμε ακόμα μια ντρομερή σχέση. Ο Κωνσταντίνος είναι χορογράφος, σκηνοθέτης, ναι. Που για τα επόμενα χρόνια που ήμουν στην Αθήνα, πήγαινα το πρωί δουλειά στο στούντιο του Βρετού και μετά ήμουν με τον Κωνσταντίνο ή στα θέατρα ή στα music videos ή στα νυχτερινά τα κέντρα. Άρα τα ερεθίσματα πήγαν και πιο contemporary και πιο art. Ναι. Και αμέ ξεκίνησε και έβλεπα ακόμα περισσότερα πράγματα. Το πώς δουλεύει το σύστημα, το πώς δουλεύει, πώς μπορείς, όπως ξαναείπαμε, να πιάσεις την υδρογειό και να τη χρησιμοποιήσω σαν prop, ώστε να δημιουργήσω εικόνες. Όχι απλά να σταθώ δίπλα της. Ναι. Και άνοιξε μου, ενώ που είπαμε ότι εκπαιδεύκεσαι, εκπαιδεύτηκα σε τούντο. Εγώ επειδή τον χρησιμοποιώ το στη γραφή, στη συγγραφή που γράφω πράγματα, εκπαιδεύκεσαι να κάτσεις να ανοίξεις το κομπιούτερ και να πεις πρέπει να το γράψω τούτο που σκέφτηκα και ας μην έχω έμπνευση την ημέρα. Εκπαιδεύκεσαι στη δημιουργικότητα. Το ασπάζομαι και εγώ πλέον. Όταν πήγες να σπουδάσεις ηθοποιός. Ναι. Και την πρώτη φορά που σου είπαν, κάμε αυτοσχεδιασμό. Ναι. Πέσετε κάμε και κάμε τους σύλλους. Ναι. Ήβρες το εύκολο? Εγώ ήβρα το εύκολο, ναι. Okay. Δεν ήξερα αν ήταν επειδή ήμουν 18 χρονών, επειδή είχα άγνοια κινδύνου, επειδή με κοφτεν κανένας. Ήταν ένας άλλος εαυτός που είναι πολύ ωραίο. Ενώ ζηλεύκω και την ανεμελιά και το «je m'en fous», ας πούμε, για τα πάντα που είχα τότε. Θα ήθελα να το έχω λίγο ακόμα σήμερα. Έτσι, σε έναν πιο μεγάλο βαθμό. Έχεις λίγο. Έχω το λίγο, ναι, αλλά δεν μπορείς. Σε τούτον εκπαιδεύκεσαι. Τσάι, που το επίεννα και θέλω να σε ρωτήσω. Πόσο σε βοήθησε ο αυτοσχεδιασμός, εκείνος ο αυτοσχεδιασμός, τα πρώτα στάδια του αυτοσχεδιασμού, ώστε να μπορείς ό,τι έρθει τώρα, ό,τι σου πούν στην εκπομπή, ό,τι σου πούν σε ένα live, να μπορείς να το πιάσεις και να το γυρίσεις και να σε... Πάρα πολλά. Μαθαίνεις να βουτάς. Μαθαίνεις να κάνεις dive-in γερό. Και να προσαρμόζεσαι. Και να προσαρμόζεσαι. Ναι, σε ό,τι κατάσταση. Πού έμειναμε? Έμεινε στον Κωνσταντίνο Ντορίγων ότι στους αυτοσχεδιασμούς, ότι έπιασες τα ερεθίσματα και να είδες το contemporary. Ωραία, είδαμε τα... Ωραία. Και ήταν μια πολλά ωραία περίοδος της ζωής μου, γιατί γνώριζα πάρα πολλά πράγματα. Μιλούμε για το... από 2004 μέχρι 2010. Mm. Ήμουν στην Αθήνα. Ήταν η χρονιά της, οι χρονιές της Αθήνας. Μπράβο. Εννοείται στα πολύ πάνω τους, λόγω των Ολυμπιακών. Είχα λεφτά, ήταν καθαρά, είχε μετρό. Έτσι ήταν. Όπως τα λαλείς. Ναι. Όπως τα λαλείς. Και μετά ήρθαμε στο σημείο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Και πρέπει να πάρω μια απόφαση, να έρθω στην Κύπρο. Γιατί τότε ήταν ό,τι υπήρχε στην Ελλάδα, από θέατρο, μπουζούκια, εξώφυλλα, παντού μέσα. Okay. Να πάω στην Κύπρο ή να πάω στο Λονδίνο να δω αν όντως είμαι καλός. Γιατί εγώ πίστευκα είμαι πολλά καλός. Λογικό. Ναι. Πάμε Λονδίνο. Έλα που δεν ήμουν τόσο καλός όσο νόμιζα. Αλήθεια. Στο Λονδίνο καταλάβεις πολλά πράγματα. Δηλαδή, με το που πάεις ένα βήμα πιο πάνω, αντιλαμβάνεσαι ότι η Κίνα που ξέρεις δεν είναι αρκετά. Δηλαδή, δεν τον έκοφτε κανέναν ήταν που έκαμνα. Επίσης, έπρεπε να γίνει ακόμα σωστά. Πιο νίσ. Έπρεπε να ειδικευτώ ακόμα. Δεν μπορείς να πάεις να κάνεις θεατρών, αλλά να βγάλει και διαφημιστικών, να βγάλει και μόδα, να βγάλει και μουσική βιομηχανία. Εν τέσσερα διαφορετικά. Industries, ναι. Ναι. Έτσι. Μπορείς να το κάνεις, αλλά δεν θα φτάσεις στο πιο ψηλό σημείο. Ενειδικεύκεσαι ακριβώς τούτο. Ενειδικεύκεσαι στο έναν το κομμάτι, ας πούμε. Μπράβο. Και τούτον πήρε μου ένα δυο χρόνια ώστε να ρίξω το εγώ μου, ώστε να τα βρω ένα που πρέπει να γίνει. Αχ, ωραίο, πολλά ωραία διαδικασία τούτη. Ναι. Όλοι παίρνουμε το.
Νομίζουμε ότι ένα μα ανοίγουν οι πόρτε που μόνο του έτσι, και ξαφνικά τρώει μια προσγείωση. Είναι πολλά ωραίο να το πάθει τούτο σαν άνθρωπο. Θεωρώ εξελίσσεσαι. Πού επέλεξε να εστιάσει? Πιο πολλά στη μόδα. Είναι τόσο σκοτεινό ο χώρο τη μόδα, όσο να ακούγεται. Τόσο σκληρό. Κοίτα. Είναι πιο μικρό από όσο νομίζει ο κόσμο. Okay. Είναι πιο μικρό. Τώρα μιλούμε για το high-end μόδα, ναι. Το high-fashion μόδα. Ναι, ναι. Όπως να δείτε στους οίκους που ο ένας creative director πάει στον FF και ο άλλος που ο Gucci και πάει στο Βαλεντίνο, ναι, τώρα. Ναι, ναι. Άρα γίνεται μια ανακύκλωση. Ναι. Τα περιοδικά ψιλοίδι, make-up artist ψιλοίδι, φωτογράφοι ψιλοίδι. Άρα ο κύκλος είναι αρκετά μικρός. Τώρα έχεις στο Βαλεντίνο. Ναι. Όχι, έχεις δίκαιο, απλώς τώρα λέω ναι, όντως έτσι είναι. Ξέρεις, γιατί καμιά φορά μπορεί να... Συγγνώμη. Όχι, εν τούτο, ναι, ναι, συνέχισε. Καμιά φορά μπορεί να νομίζουμε, α, στο εξωτερικό, πιο μεγάλα, σε ξέρει κανένας. Ενίσχυε. Όπως είμαστε δαμέ, πώς γνωριζόμαστε εμείς, ναι. Και ξέρουμε άλλους, έχουμε άλλους 10 κοινούς φίλους και ναι. Γνωστούς, 20-30, ναι. Ακριβώς το ίδιο γίνεται και στο Λονδίνο. Τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα από όσο νομίζουμε. Να μπει σε το network να... είναι εύκολο, να. Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζουμε. Πρέπει να βρεις σωστά άτομα, το πώς θα πάεις, να είσαι στοχευμένα να πάεις mm-hmm. και να δουλεύεις σωστά προκύπτοντας το στόχο. Okay. Χρειάζεται χρόνο, ενώ ότι από τη μια μέρα στην άλλη, εκτός κι αν είσαι ο Μότσαρτ που εξέρασε που 4 χρονών είσαι διάνοια. Okay. Αλλιώς χρειάζεται να δουλέψεις σωστά και καταφέρνεις τα. Στο Λονδίνο επικρατεί το που επικρατεί λίγο στην Κύπρο ότι οι καλλιτέχνες πρέπει να δουλέψουν free στην αρχή για να δείξουν τη δουλειά τους. Να το... Ωραία. Όταν έχω να κάνω φωτογράφηση για έναν περιοδικό. Ναι. Ως επιτοπλίστων, όπως έχουν γίνει πλέον τα πράγματα, εγώ πληρώνω για την παραγωγή. Ο φωτογράφος. Μάλιστα. Μπορεί να έχει ένα μικρό budget το περιοδικό, αλλά θα πληρώσω εγώ. Άρα μάλιστα. Θα πληρώσω τα φαγητά, θα πληρώσω τα ταξιά, θα πληρώσω τα μοντέλα, θα πληρώσω το retouching μετά, το στούντιο, τους εξοπλισμούς του στούντιο. Άρα κάνω μια επένδυση στο να φανεί η δουλειά μου. Εδώ μου είναι η βιτρίνα μου. Okay. Πιο παγιά, που ήταν πιο λίγα τα περιοδικά, που ήταν περισσότερα τα χρήματα στη μόδα και στο, και στον έντυπ, στα, ναι, στο έντυπ, έντυπα. Στα έντυπα. Πληρώναν τους και τους φωτογράφους, πληρώνονταν ναι. Όλοι, η παραγωγή ήταν πάνω στο, στο περιοδικό. Δεν θα έπρεπε να δουλεύεις δωρεάν. Okay. Υπάρχουν περιπτώσεις που να δουλέψεις και δωρεάν. Ναι, όπως είπες πριν, ας πούμε, αν κάνεις ένα project που είναι δικό σου, και είσαι εσύ ο οραματιστής του, και θέλεις, επειδή θέλεις να το κάνεις, θεωρείς ότι είναι να σε εξελίξει, ότι είναι να σε βοηθήσει να δείξεις κάτι, φυσικά. Απλώς υπάρχει μια τάση στην Κύπρο που είχα την απορία αν υπάρχει και στο εξωτερικό, στο Λονδίνο συγκεκριμένα, στην Αγγλία, ότι μέχρι να μπορέσεις να δείξεις τι μπορείς να κάνεις, να το κάνεις for free. Όπως εδώ υπάρχουν και επαγγελματίες και δεν θα δεχτούν ο άλλος να δουλέψει δωρεάν. Okay. Το ίδιο υπάρχουν και επαγγελματίες στο Λονδίνο. Επειδή είναι τόσο δύσκολο το Λονδίνο και επειδή είναι τόσο τυχοδιοκτικό, πολλές φορές θα βρεις άτομα που θα προσπαθούν να σε εκμεταλλευτούν και να πάρουν δωρεάν πράγματα και θα ζητήσουν δωρεάν πράγματα. Γιατί σαν όπως είπα, σαν πόλη, είναι τυχοδιοκτική. Νομίζω υπάρχει παντού το τον, αλλά όσο πιο πολλοί άνθρωποι, τόσο πιο πολλοί και τυχοδιώχτες, τόσο πιο πολλοί και γλυκείς άνθρωποι, τόσο πιο πολλοί και εκμεταλλευτές. Στο Λονδίνο δύσκολα είναι να μείνει κάποιος. Δηλαδή, ενέχεις ούτε τον ίδιο.
ούτε την ευκολία σου πιενέλα, ούτε το δικό σου, δηλαδή τόσο πολύ ξένοι να πω, που είναι Άγγλοι, ναι. Που ο λόγος που επιλέγεις να πάει τσάμε, είναι το τυχοδιοκτικό. Ναι. Γι' αυτό ισχύει. Λέω είναι έντονο, είναι μεγάλο. Ισχύει. Εσύ το λες και κατάφερες και κάμε στο στούτιο, ας πούμε, το υπέροχο στο Λονδίνο. Συγκυρίες. Συγκυρίες. Πολλές συγκυρίες. Και πολλή δουλειά όμως. Έχει πολλή δουλειά από πίσω. Πάρα πολλή δουλειά. Εμπήκε για να γίνει. Okay, τον πρώτο καιρό που πήγα σου ήταν αρκετά δύσκολα. Και στο Λονδίνο θα σου ανοίξουν πόρτες. Γενικά θα σου ανοίξουν πόρτες σε όλο τον κόσμο. Okay. Απλά την ώρα μου να ανοίξει η πόρτα, να είσαι έτοιμος να το εκμεταλλευτείς. Να κάσεις. Γιατί ας σου ανοίξει η πόρτα. Και τι κάνω δάμε. Έφυγε. Πολλά πιο δύσκολα θα σου ξανοίξει μετά. Ναι. Εγώ να σου πω ότι ο κόσμος είναι αρκετά καλός ο κόσμος. Να δω και ευκαιρίες, να σου ανοιχτεί. Έψαχνα χώρο να μείνω. Να σου πω εντός, καταλήξαμε στα στούντιο, στα E2 στο Λονδίνο. Έψαχνα χώρο να μείνω, πήγα να δω ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα, χάγια το διαμέρισμα. Και ο Μεσίδης που ήταν για μέλα του, κοίτα, έχω μια φωτογράφηση, την οποία χρειάζομαι αποθήκη μεγάλη. Λέει μου, έλα μαζί μου, κάτι έχω. Και πάω και ανοίγω κάποια γκαράζ, τα οποία ήταν διαλυμένα. Okay. Διαλυμένα. Λέει μου, κάμνη σου. Ναι. I can work with that. Ναι. Επία σπίτι, σκέφτηκα το λίγο ότι, okay, να... Θα πάρω ένα χώρο τον οποίο θα μπορέσω να. Εκτός που να κάνω η φωτογράφηση μου μέσα, να μπορώ να τον νοικιάσω, να τον τροποποιήσω όπως θέλω, για να μπορώ να παίζω κάθε μέρα. Το παίζω είναι να φωτογραφίζω κάθε μέρα. Έβαλα τα κάτω τις τιμές που χρειάζεται να νοικιάσω ένα στούντιο για ένα μήνα. Πόσες φωτογραφίσεις έχω. Μάλιστα. Έχω 10 φωτογραφίσεις άρα... που 600 λίρες. Τη φωτογράφηση μόνο το στούντιο. Άου. Πάμε στις 6.000 το μήνα. Ναι. Okay. Τούτα μπορούν να γίνουν σε χώρος ώστε να μπορώ να εκμεταλλευτώ. Η απάντηση ήταν ναι. Τέλειο. Και μετά τα στούντιο, όπως είσαι, είσαι δει, επέρασαν από την Βρετανική Vogue μέσα έως Bollywood... ηθοποιοί, η μεγαλύτερη Bollywood ηθοποιοί. Και ήταν η πιο ενδιαφέρουσα φωτογράφηση που έκαμες. Που έκαμα εγώ προσωπικά. Ναι. Κοίτα, θυμούμε μια φωτογράφηση που είχα κάνει. Είναι τόσο μεγάλη πλέον. Στις αρχές μου στην Αθήνα, είχε με πάρει ο Κωνσταντίνος Ορίγος να κάνουμε το εξώφυλλο του Χρήστου Δάντη. Μάλιστα. Ήμουν αρκετά μικρός. Ήταν να κάνουμε τη σκηνοθεσία του... Του βίντεο κλιπ, μαζί με τη φωτογράφηση. Εμένα εκείνη η μέρα ήταν wow, που είμαστε εδώ, δεν μου κάνουμε εδώ. Μετά που γίνον, είναι okay. Δηλαδή, όλα τα άλλα από μυθοποιάστα, είναι okay. Μάλιστα. Ό,τι έρθει μετά. Ναι. Αλλά η πρώτη φορά ήταν τούτο. Που ήμουν, όπα, καταφέραμε να έρθαμε από παραλίμνη και κάνουμε... Οι γονείς σου, ποια ήταν η αντίδρασή τους όταν τους είπες ότι ξέρεις άφηστα ηλεκτρονικά ναι. Να πάω φωτογράφος. Okay, τους αρέσκει. Okay. Τι ωραία. Πολλά χρήσιμο. Ναι. Σκέφτηκες ποτέ ας πούμε, να έρθεις στο κλασικό Κυπριακό γάμι βαφτίσεις. Είναι ένα κομμάτι που σε ενδιαφέρει ας πούμε. Όχι. Όχι. Υπάρχει δημιουργία. Υπάρχει δημιουργία, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο δουλεύω πλέον. Ναι. Είμαι πιο συνηθισμένος ή ο τρόπος που δουλεύω είναι να έρχονται σε μένα να κάνουμε τη φωτογράφηση. Το άλλο είναι πιο ρεπορτάζ, να το πω. Πιο αποτύπωση. Τρέχω να το αποτυπώσω. Ναι. Έχω τον έλεγχο. Δηλαδή θέλω να έχω τον έλεγχο. Τα φώτα μου είναι καλά, σωστά. Ο χρόνος μου. Είναι το κλικ. Ενώ ξανακάνουμε.
Ναι. Όχι, στο γάμο δεν έχει την πολυτέλεια. Δεν το έχει. Είναι τρομερή τέχνη και αυτό, να το πω. Ναι. Ναι. Είναι. Ο κόσμος μπορεί να νομίζει ότι ο άλλος βγάλει γάμους βαφτίσια και κάνει ένα κλικ. Για να είσαι καλός, χρειάζεται δουλειά. Και αν με βάλεις να το κάνω, δεν θα το κάνω καλά. Δεν θα τα έβρω. Είναι επειδή ξέρω να χρησιμοποιώ τη φωτογραφική. Ναι, ναι, μπορώ ναι. να το κάνω. Όπως ούτε φαγητά να μπορώ να βγάλω, ούτε χτίρια να μπορώ να βγάλω, γιατί να τα βγάλω, δεν θα βγάλω σωστά. Κατάλαβα. Ναι. Εσύ δεν λέασαν από ότι αντιλαμβάνομαι ποτέ τα λεφτά για να κάνεις κάτι. Όχι. Όχι. Τώρα μου πεις, σε δελεάζαν τα λεφτά να γίνεις φωγράφος, να πάει IT. Επίσης, μπορεί να είναι και παρεξηγημένο το πόσα χρήματα βγάζουν οι φωτογράφοι. Που ποιαν εννοία. Που ποιαν εννοία. Δηλαδή, υπάρχουν κατευθύνσεις. Οπότε, όταν έρχεται κάποιος και λέει σου, μα γιατί δεν κάνουν γάμους βαφτίσια, πιάνουν 3.000 το γάμο. Ναι. Ωραία. Δεν πιάνουν 3.000 το γάμο. Γιατί πρέπει να πληρώσουν μεροκάματα. Τα μεροκάματα τους. Το μοντάζ. Μετά να φάσουν πολλές ώρες ήδη να κάνουν τα retouch. Ωραία. Αν πάμε στη μόδα, αν πάμε στη μόδα στο εξωτερικό ναι. ή στη διαφήμιση στο εξωτερικό, μια φωτογράφηση μπορεί να είναι 5.000 ο φωτογράφος. Μπορεί να είναι 1.000 ο φωτογράφος την ημέρα. Okay. Άρα, όσο πιο εξωτερικό πας και όσο ανεβαίνεις, ανεβαίνουν και τα budget. Κοίταξε, τον ισχύει γενικά, θεωρώ, σε όλα ναι. τα επαγγέλματα, σε όλα. Στη δική μας τη δουλειά, ας πούμε, έβλεπα πόσα πιάσαν από τον Bridgerton για μια σεζόν, ας πούμε, ναι, εμείς θα τα βγάλει ο πιο... ξέρω εγώ, πολυζήτητος ηθοποιός σε όλη τη ζωή στην Κύπρο. Όσα έπιασα για μια σεζόν. Είναι άλλα τα μεγέθη. Και λογικό είναι το γιατί υπάρχει και περισσότερη, και μεγαλύτερη αγορά. Περισσότερος κόσμος, μεγαλύτερη αγορά, σίγουρα ψηλότερες απολαβές. Ενώ δεν το λέω τούτον και να... πώς το λες, μίζερα. Αλλά όντως, πολλές φορές... Για επαγγελμάτα που εμείς ξέρουμε, κάνουμε σενάρια στο μυαλό μας σχετικά με τις οικονομικές τους απολαβές, που δεν ανταποκρίνονται καθόλου στην πραγματικότητα. Γιατί εσύ να δηλαδή σε ποτέ τα λεφτά για μια δουλειά, και είπες ναι, πάω κάμω γιατί. Όχι, εδελέασε με όμως η ασφάλεια. Του τύπου, ας πούμε, να έχω μπροστά μου ένα συμβόλαιο δεκάμηνο, που ένα συμβόλαιο δίμηνο, εδελεάστηκα. Βάλουμε κάπου τα με ότι εσύ έχεις οικογένεια. Σωστά. Στηρίζονται πάνω σου και μωρά. Εγώ είμαι μόνο και τότε ήταν, ναι. Πριν ειδικά τον έγινε, αμέσως μετά που γέννησα, που σου λέω, πριν να γεννήσω σκεφτούμε πολλά διαφορετικά. Με νοιάζαν καθόλου. Πώς και λες εσύ τις δουλειές σου. Πώς και λέω τις δουλειές μου. Τώρα εμάς επειδή είναι πολλά ομαδικό το άθλημα μας, τις και λέω τις δουλειές μου βάσει των συνεργατών. Να είναι έναν ωραίο μη τοξικό κλίμα. Θέλω να περνώ καλά με ηρεμία, να πηγαίνω σπίτι μου και να μένει με φορτωμένη μαυρισούρα και να την παίρνω στον άντρα μου και στα παιδιά μου. Τούν το πράγμα. Είναι το νούμερο ένα μου. Η λέξη τοξικό. Α, για πες. Χρησιμοποιούσαμε τόσο πολύ και πριν 15 χρόνια. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο που είσαμε καν. Όχι τόσο πολύ. Ήταν που άλλαξε, πιστεύεις, δηλαδή, και έφερε μας ότι χρησιμοποιούν τοξικοί άνθρωποι, τοξικό. Εμένα δυσκολεύει με να την ακούω κάθε φορά. Νομίζω ότι απλά εδώ κάμε το όνομα. Παλιά λέγαμε το αρνητική ενέργεια. Μάλιστα. Ή έλεγαμε το, ξέρω εγώ, νευριάζει, μεν τον αντέχω, κακός άνθρωπος. Τώρα λέμε το, απλώς ονομάσαμε το, βάλαμε το μια ταπελούα με τον το όνομα. Εσύ στη δουλειά ακριβώς τα ίδια ισχύουν και στη φωτογραφία, να πούμε. Δηλαδή, okay. Μπορεί να μην είσαι τόσο καλός φωτογράφος, αλλά να σε διαλέξω γιατί περνώ ωραία μαζί σου. Ναι. Κοίταξε, ο φωτογράφος, θεωρώ, όπως και ο σκηνοθέτης στο θέατρο, πρέπει κιόλας να έχει έναν τρόπο να σε απελευθερώνει, να σε κάνει να νιώθεις άνετα.
Δεν ξέρω πώς λειτουργεί όταν είσαι επαγγελματίας μοντέλο. Προφανώς δεν ξέρω. Αλλά θεωρώ ότι όπως και ο ηθοποιός, όταν πάει και είσαι σφιγμένος, δεν μπορείς να αποδώσεις. Δεν μπορείς να βγάλεις την ψυχή σου. Λες ότι δεν είσαι μοντέλο, αλλά να σου πω ότι τα καλύτερα μοντέλα είναι και καλή ηθοποιή. Οκ. Γιατί... Είναι θέμα το στήσιμο τούτον. Έχει. Που βλέπαμε λίγο στο Next Top Model, πρέπει να πονείς, πρέπει να κάνεις έτσι, πρέπει να σου γεωμετρία το χέρι, κάτι. Έχει, αλλά από τη στιγμή που να σου δώσω οδηγίες, να μπορείς να τις πάρεις και να πάεις να το αποτυπώσεις το πράγμα. Οκ. Okay. Άρα μιλούμε για αντίληψη, τσάμε. Αντίληψη και χαρακτήρα. Σωστά. Άρα αναλαμβάνεις να παίξεις ένα χαρακτήρα. Δεν έρχεται η κοπέλα και ευκάλω το χαρακτήρα της. Δεν μπορεί να έρθει άβαυτη να είναι τελείως απλή. Και κάνεις γκώθ. Κάνεις την γκώθ ή κάνεις τη θεάρα. Θεάρα, ναι. Άλλο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι βλέπουμε τις θεάρες στη φωτογράφηση, ναι. Ενώ αντίς απλών ωραίων κορίτσι. Και ο κόσμος στο νου του έχει τότε θεάρα. Ναι ρε παιδί μου. Τούτον δεν ξέρω. Βλέπω πολλά κύματα έτσι να αλλάσουν τελευταία και προς ότι έχει να κάνει με το retouch, να καταλάβει ο κόσμος πότε χρησιμοποιείται ας πούμε το ρετουσάρισμα, το λεγόμενο. Και με την αποδοχή, ας πούμε, ότι ένα σώμα disabled είναι σεξι, ας πούμε. Ή ένα σώμα που μπορεί να μην είναι αρτιμελής. Είναι σεξι. Ένα σώμα, ας πούμε, διαφορετικό από εκείνο που μάθαμε να βλέπουμε. Έναν πρόσωπο διαφορετικό, μια μεγάλη μύτη, μεγάλα αυτιά. Να μην μιλήσω εννοώ μόνο για τα κιλά που εννοώ, εγώ είμαι και άμεσα εμπλεκομένη, μπορεί να μην έχω ξεκάθαρη εικόνα. Ότι βλέπω μία τάση που ξεκινά τώρα, τα τελευταία χρόνια, της αποδοχής και της συμπερίληψης, που για μένα είναι πολλά ωραίο. Να γίνεται, και φτάνει να γίνεται, ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος. Αν γίνεται για εκμετάλλευση για διαφημιστικούς λόγους. Σωστά. Για marketing. Σωστά. Που πολλές εταιρείες. Okay, πώς μπορούμε να πιάμε fans τώρα, πώς μπορούμε να πιάσουμε λεφτά για να κάνουμε. Πάμε σε παραστάσεις ή να εγκριθούν τα art councils. Δεν μπορεί να εγκριθώ. Χρειάζεται κάποιος να έχει μια παραπληγία. Χρειάζεται κάποιος. Ναι. Ναι, να είναι μειονότητα. Μάλιστα. Άρα, εκμεταλλεύω, ναι, μπαίνει, okay, για καλό σκοπό, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί που πάνε να το εκμεταλλευτούν τούτο, απλά για να πάρουν... Σωστά. Okay. Το ότι θα χρησιμοποιηθεί ένας διαφορετικός σωματότυπος, ανά τα χρόνια, ανακυκλώνεται, να χρησιμοποιηθεί. Ναι. Απλά επειδή το ποσοστό των ανθρώπων που μπορεί να είναι να έχουν μια αναπηρία δεν είναι τόσο μεγάλος, δεν θα είναι συνέχεια στην... Ναι, δεν θα είναι μόνο γίνον, σίγουρα. Ναι, δεν θα συνέχεια το αμέσως. Ναι. Okay, ναι. Πάμε. Σε ευχαριστώ, Νικόλα, που ήρθες, που τα είπαμε. Ελπίζω να βγάλαμε νόημα για τη φωτογραφία και να μου γίνεται αυτή. Νομίζω ευκάλαμε. Ελπίζω να περάσατε ωραία, να καταλάβατε κάτι, να προβληματιστήκατε, γιατί είπαμε περισσότερο με απορίες φεύγουμε από το podcast παρά με απαντήσεις. WhatsApp με τη Μαριλένη Σταύρου, μία προσφορά της Τράπεζας Κύπρου και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Γεια σας.